κυρία Μπουργεράκη, άλλο ένα νομοσχέδιο, όπως ακριβώς θα είπε ο Πάνος Σκουρλέτης και η Μαριζίδα Ξενογιακοπούλου. Επιτομή αναξιοκρατίας, αδιαφάνειας, στοχοποίησης, για να μην το ξεχάσω, των εργαζομένων, θα πει και ο κύριος Κοκκινάκης παρακάτω, που ξεκίνησε εδώ και καιρό, ένα νομοσχέδιο κατάφορα αντισυνταγματικό. Γιατί αντισυνταγματικό? Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όπως τα είπε χθες στη Βουλή και προχθές στην Επιτροπή ο κύριος Χατζηδάκης. Το άρθρο 3 του νομοσχεδίου, γιατί βάλαμε θέμα αντισυνταγματικότητας. Το άρθρο 3 του νομοσχεδίου παραβιάζει τις παραγράφους 1, 2, 3, 5, 7 του άρθρου 103 του Συντάγματος, αφού, ακούστε, επιτρέπει τον διορισμό υπαλλήλων χωρίς διενέργεια διαγωνισμού ή κατόπιν επιλογής μέσα από έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως παραδείγματος χάρη να πω εγώ, ο ΑΣΕΠ. Παρακάμπτει δηλαδή ακόμα και ο ΑΣΕΠ. Ακούστε τώρα. Προβλέπει τριμελή επιτροπή για τους διορισμούς που σας είπα προηγουμένως. Επιτροπή την οποία ποιος ορίζει? Ναι. Ο Υπουργός, κυρία Βουλγεράκη. Έχετε ακούσει ποτέ να ορίζεται από Υπουργό τριμελή επιτροπή η οποία θα κάνει προσλήψεις? Ούτε δεξιά κυβέρνηση στο παρελθόν το έχει κάνει. Άρα εδώ μιλάμε για μια ακόμα παραβίαση του συντάγματος, διότι παραβιάζεται η αρχή της ουδέτερης, ακούστε, όπως ακριβώς αναφέρεται το Σύνταγμα, της δημόσιας διοίκησης από πολιτικές και εξωθεσμικές πιέσεις, σύμφωνα προς τη θεμελιώδη αρχή του κράτους, του κράτους δικαίου, που κατοχυρώνεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 103 του Συντάγματος. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος, για να μην πω. Μα δεν σας απάντησε. Προβλέπει ότι σε ειδικές συνθήκες μπορεί να υπάρχει πρόσληψη υπαλλήλων επιθετία ιδιωτικού δικαίου. Η δημοκρατία, η ισονομία του κυρίου Μητσοτάκη. Και πάμε τώρα να πούμε δύο κουβέντες, αν μου επιτρέπετε, για τον πυρήνα. Θέλω μόνο το εξής, κύριε Βαρδάκη. Εσείς να είσαστε όσο το δυνατόν πιο σύντομος, γιατί επειδή αυτά αφορούν πολύ περισσότερο τους εργαζόμενους, οι οποίοι βρίσκονται, νομίζω, σε δεύτερο 24ωρο απεργιακής κινητοποίησης, να δώσουμε το χρόνο, βεβαίως, τουλάχιστον προς το παρόν στον κύριο Κοκκινάκη, να μας τα πει. Όλους τους ασφαλισμένους, ναι, που φύγονται. Πάτε. Και θα σας πω πολύ σύντομα για το νομοσχέδιο. Λέει ο κύριος Χατζηδάκης ότι θέλει ένα νομοσχέδιο που ευαγγελίζεται τον εξυγχρονισμό κλπ. Από το ένα κλικ, κυρία Βουλγεράκη, τα έχουν πει επανειλημμένο, που θα έβγαιναν συντάξει το 20, από την ψηφιακή μεταρρύθμιση των άρθρα κλπ. Που θα διεκπαιρέουν από το σύνολο των συντάξεων, από τους λογιστές, θυμάστε πόσες φορές τα έχουμε ζητήσει, από τους λογιστές, τους δικηγόρους που θα αναλάμβαναν την ευθύνη διεκπαιρέωσης των συντάξεων, από την επαναφορά των εξειδικευμένων πλέον υπαλλήλων συνταξιούχων του ΙΚΑ που θα γύριζαν για να βοηθήσουν. Τι μας φέρνει ο Χατζηδάκης σήμερα? Ένα νομοσχέδιο που προωθεί, όπως σας είπα, την αδιαφάνεια και την αναξιοκρατία. Ακούστε, προβλέπετε πρόσληψη στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό είπαμε και αντισταγματικότητα. Χωρίς κανένα έλεγχο, μισθός 8.134,56 ευρώ. 8.134,56 ευρώ, όταν 600.000 εργαζόμενοι αμείβονται κάτω από 663 ευρώ. Και πήραν αύξηση 50 λεπτά. Κυρία Βουλγεράκη, ακούστε να δείτε. Μιλούν για ευέλικτο σύστημα προμηθειών. Αλλά δεν μπορούμε εμείς να καταλάβουμε για ποιο λόγο πρέπει να υπάρξει παρέκκληση από την κείμενη νομοθεσία όσον αφορά τις προμήθειες και τις αναθέσεις. Η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής άρχισε δρυμία κριτική για το συγκεκριμένο ζήτημα και άρθρο. Και ακούστε τώρα. Την ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ. Και εδώ έχει μεγάλη σημασία και βαρύτητα, εννοείται. Θα κληθεί να διαχειριστεί μια εταιρεία η οποία είναι με καθαρά ιδιωτικονομικά κριτήρια, χωρίς έλεγχο, χωρίς εκπροσώπηση του ΕΦΚΑ, με αποκλεισμό των κοινωνικών φορέων. Και πώς ακριβώς θα λειτουργεί, δεν αναφέρεται λέξη. Αυτό όμως που καταλαβαίνουμε εμείς εδώ είναι η σημασία, κυρία Βουλγεράκη, ότι αυτή η επιτροπή θα διαχειριστεί μια περιουσία του ΕΦΚΑ, δηλαδή των ασφαλισμένων, που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο και που αποτελεί εγγύηση των συντάξεων, και αυτή η περιουσία, ακούστε, επάνω από 1 δις, και αποτελεί, όπως είπα, εγγύηση των συντάξεων, και αυτή θα περιέλθει στα χέρια ιδιωτικής εταιρείας και Corten Boys χωρίς κανένα κοινωνικό έλεγχο. Αυτά είναι τα ζητήματα που εμείς αντιτιθέμαστε. Κυρία Βουλγεράκη, βάζετε τρία θέματα. Όχι, περιμένετε. Αντί να πάρει 500 εργαζόμενους που να ορθώσουν να δουλέψουν, παίρνει 500, 256, και με αυτό κλείνω, γενικούς, ακούστε,
256 γενικούς διευθυντές. Μάλιστα. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα. Κύριε Κοκκινάκη, άνω τελεία και περιμένετε. Κύριε Βαρδάκη, σας θερμό παρακαλώ. Κύριε Κοκκινάκη, για πάμε σε εσάς. Για να ακούσω εσείς πώς όλα αυτά από αυτά τα οποία εγώ ανέφερα για αρχή, τα όσα υπόθηκαν και μέχρι αυτά που ακούσατε μέχρι αυτή την ώρα, εσείς τι λέτε? Η δουλειά έχει το γνωστό ότι ο κύριος Χατζηδάκης προσπαθεί να ιδιωτικοποιήσει τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Με όλα αυτά, εντέχνως, το τελευταίο διάστημα στοχοποιεί τους εργαζόμενους το ότι δεν υπάρχει αποτέλεσμα σχετικά με τις συντάξεις. Βλέπουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι το τελευταίο διάστημα δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό, υπάρχουν αποτελέσματα στις συντάξεις, αλλά παρόλα αυτά ο κύριος Χατζηδάκης επιμένει να βάλει αυτούς τους ανθρώπους, να τους βάλει χωρίς έλεγχο, χωρίς εμπειρία, να τους δώσει κίνητρα και να τους δώσει και τη δυνατότητα να ελέγχουν το κομμάτι του ΕΦΚΑ. Εμείς αντιδράμε γιατί δεν υπάρχουν ικανά στελέχη στον ΕΦΚΑ και πολλά και αρκετά, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν. Αρκεί να θέλει ο υπουργός, αρκεί να θέλει η διοίκηση να εφαρμοστεί ο κανονισμός και να μπορούν να δουλέψουν όλοι, και οι διοικούντες και οι εργαζόμενοι. Απεργείτε και σήμερα? Απεργούμε και σήμερα, ναι. Απεργούμε, συνεχίζουμε τη διαμαρτυρία μας, διότι πιστεύουμε ότι αυτό δεν έχει αποτέλεσμα. Έχει αποδειχθεί ότι οτιδήποτε και αν έχει γίνει το τελευταίο διάστημα ώστε να βοηθηθεί ο ΕΦΚΑ στο κομμάτι των συντάξεων, που δεν είναι μόνο το κομμάτι, γιατί τα προβλήματα του ΕΦΚΑ δεν είναι μόνο οι συντάξεις, είναι όλο το πακέτο, δυστυχώς δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Και ούτε, όπως το είδαμε και τώρα με τους πιστοποιημένους, δυστυχώς και αυτό είναι μια αποτυχία. Τι απαντάτε σε αυτά που λέει ο κύριος Χατζηδάκης, ναι, βγάζουμε από το πειθαρχικό τους συνδικαλιστές, γιατί με μίλησε για 7.500 υποθέσεις που εκκρεμούν στα πειθαρχικά. Δεν είναι η δουλειά των συνδικαλιστών να κάνουν τους κριτές των συναδέλφων τους? Εγώ δεν δέχομαι αυτή την εικόνα στον ΕΦΚΑ. Και τι του απαντάτε όταν λέει, όταν έχουμε ένα οργανισμό που μόνος του έχει το 48% των παραπώνων των πολιτών, αλλά εσείς λέτε εμείς έχουμε ικανά και πολλά στελέχη, αλλά κοιτάξτε τι λέει ο υπουργός σας, όταν έχουμε ένα οργανισμό που μόνος του έχει το 48% των παραπώνων των πολιτών, πώς αυτό είναι η ειδική περίπτωση? Και διερωτήθηκε αν πρέπει να κλείνουν τα μάτια, δηλαδή οι κυβερνώντες, η πολιτεία, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι. Τι το απαντάτε? Καταρχήν, να πούμε για τα υπηρεσιακά. Να σας πω ότι, έτσι να απαντήσω απλά, ότι στο υπηρεσιακό μέσα είναι αποτελείται από τρία άτομα, τα οποία ο ένας είναι ο συνδικαλιστής, όπως λέει, και οι άλλοι δύο είναι εκτός ΕΦΚΑ, οπότε οι αποφάσεις που παίρνονται δεν παίρνονται από τους συνδικαλιστές, οπότε ο συνδικαλιστής δεν μπορεί να βάλει, να δώσει λύση σε ένα κομμάτι τέτοιο. Οι αποφάσεις είναι άλλων και όχι του συνδικαλιστή. Απλά να έχει λόγο ο συνδικαλιστής και να γνωρίζει τι γίνεται και να μπορεί να πει τη γνώμη του. Τώρα, για το υπόλοιπο κομμάτι που λέτε. Δεν το λέω εγώ, ο υπουργός. Αυτό θέλω, ναι, να απαντήσετε. Ένας οργανισμός από μόνος του που συγκεντρώνει το 48% των παραπώνων των πολιτών. Η οποία δέχεται όλα τα παράπονα, γιατί έχει και τις περισσότερες εργασίες από όλους άλλους φορείς, από όλες άλλες υπηρεσίες. Σας λέω ότι υπάρχουν στελέχη, ικανά στελέχη. Απλά δυστυχώς, όπως φωνάζουμε τόσο καιρό, είναι υποστελεχωμένη αυτός ο φορέας. Θέλει άτομα, θέλει προσωπικό. Αν όντως ο υπουργός ή ο οποιοσδήποτε θέλει να δώσει λύση, η λύση είναι στο προσωπικό. Να στελεχώσουν αυτά τα υποκαταστήματα με προσωπικό τέτοιο, ώστε να μπορεί να βοηθηθεί όλος ο φορέας. Κύριε Βαρδάκη, η τελευταία κουβέντα από εσάς. Κύριε Ρουγελάκη, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν θα διαφωνούσε κανείς και δεν θα διαφωνήσει κανείς, και αυτό γίνεται διαχρονικά, εάν ο κύριος Χατζηδάκης αποφάσισε βάσει του νομοσχεδίου
να προτείνει ένα μάνατζερ, ένα διευθύνων σύμβουλο, ένα πρόεδρο, δεν ξέρω τι, πώς θα τον ονόμαζε, για τον οργανισμό που θα είχε τα ενία του οργανισμού. Όταν εμένα μου λέει ότι θα πάρει απαξιώνοντας εργαζόμενους που δουλεύουν 30, 35, 38, 40 χρόνια, οι οποίοι ξέρουν το αντικείμενο, και πολύ σωστά είπε ο κύριος Κοκκινάκης, και αυτό έχει μεγάλη βαρύτητα, ότι δεν είναι μόνο το θέμα των συντάξεων, αλλά δεν υπεσήλθα σε αυτό το ζήτημα, επειδή σας ανέλησα σε μια προηγούμενη κουβέντα που είχαμε κάνει. Ποιες εργασίες και ποια τμήματα έχουν αποδιοργανωθεί τώρα και 2,5 χρόνια που δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από ό,τι δημιουργούν συντάξεις. Αλλά όταν έρθει ο κ. Κατζηδάκη και μου λέει εμένα ότι θα πάρει 256 γενικούς διευθυντές, όταν ήδη έχει. Και πέστε μου, κυρία Δουλειά, και εγώ λέω κάτι άλλο. Οι διευθυντές που είναι τώρα στα υποκαταστήματα, στα περιφερειακά, στις διευθύνσεις, τι θα γίνουν? Θα πάνε στον πάγο, θα μείνουν κάπου να μην δουλεύουν και να κάθονται και θα πληρώνονται με 8.000 ευρώ κάποιοι χρυσοκλήρωτοι, να μην πω άλλη λέξη? Έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα του ΕΦΚΑ? Δεν λύνεται, κυρία Βουγγεράκη. Δεν λύνεται. Ο Θεός να κατέβει. Εάν δεν κατέβει, εάν δεν ξέρει τις παθογένειες και τα προβλήματα του ΕΦΚΑ, δεν μπορεί να τα λύσει. Και αυτοί που τα ξέρουν τα προβλήματα σήμερα είναι οι εργαζόμενοι δεκάδων χρόνων στον ΕΦΚΑ, που έπρεπε να αξιοποιηθούν με τον κατάλληλο τρόπο, εάν δεν έχουν αξιοποιηθεί. Αυτή ήταν η πρόταση, αυτή ήταν η λύση. Και η πρόσληψη, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, 500 εργαζομένων, διότι έχει αποδυναμωθεί ο ΕΦΚΑ, γι' αυτό δεν βγαίνουν οι συντάξεις. Γιατί έχουν μείνει σε κάθε γραφείο 2 και 3 υπάλληλοι. Παρά το γεγονός, να ρωτήσω το εξής. Διαχρονικό το πρόβλημα, να προσδιοθούν και όχι 256. Να ρωτήσω το εξής, τον κύριο Κοκκινάκη. Κύριε Κοκκινάκη, παρά το γεγονός ότι φαντάζομαι σαν ομοσπονδία αυτά τα έχετε θέσει υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, δηλαδή τα προβλήματα που έρχεται, την υποστελέχωση, τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν ότι αυτή την ώρα δεν είναι η ανάγκη για εσάς η μεγάλη το να προσληφθούν οι 256 διευθυντές που λέει ο κύριος Βαρδάκης, αλλά να ενισχυθεί με υπαλλήλους, μόνιμους υπαλλήλους ο ΕΦΚΑ? Έχουν πέσει τελείως στο κενό, τα απορρίπτει δηλαδή ο Υπουργός, ή είναι κάποια από αυτά τα οποία τα συζητάει? Όχι, δεν, ο Υπουργός δεν συζητάει για προσλήψεις. Βλέπετε ότι τώρα με τους μετακλητούς, ότι προσπαθεί, αυτό που σας είπα και στην αρχή, προσπαθεί να τη μοιράσει την πίτα. Έτσι το βλέπουμε εμείς οι εργαζόμενοι. Δηλαδή τώρα θα έρθει ένας εξωτερικός, να τον πω συνεργάτη, ο οποίος χωρίς την εμπειρία, χωρίς καμία εμπειρία στον ΕΦΚΑ, θα προσπαθήσει να διοικήσει αυτό το κομμάτι. Όταν υπάρχουν στελέχη 30 ετών και παραπάνω, που γνωρίζουν ακριβώς το τι γίνεται και τι χρειάζεται. Απλά, σας είπα και πριν ότι το πρόβλημα είναι, μάλλον θα πω την παροιμία, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Αν δεν θελήσει το Υπουργείο, η διοίκηση να δώσει λύσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να εμείς ως εργαζόμενοι να τα καταφέρουμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε τελείως μόνοι και δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Κυρία Ρουγεράκη, να ρωτήσω κάτι τον κύριο Κοκκινάκη. Ναι. Εγώ έχω ένα μάστερ, έχω 3 μεταπτυχιακά και έχω τελειώσει και 2 πανεπιστήμια. Και προσλαμβάνομαι αύριο το πρωί στον ΕΦΚΑ. Με 8.376 ευρώ μισθό. Πόσο καιρό θα χρειαστεί, για να τα πούμε τα πράγματα λίγο πιο απλά να καταλάβουν και οι ακροατές μας, πόσο καιρό θα χρειαστώ, ανοίγοντας ένα συνταξιδοτικό φάκελο διαδοχικής ασφάλειας, να τον διεκπαιρεώσω? Αυτή την ερώτηση θέλω να κάνω. Απαντήστε με μία μέρα, μία ώρα, ένας μήνας κλπ. Για να σας αποχαιρετήσω, κύριε Κοκκινάκη. Πόσο θα χρειαστεί? Δεν νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Ο χρόνος είναι τέτοιος σε μία διαδοχική που μπορεί να χρειαστούν μήνες. Είναι τόση τέτοια η πολυνομία του νόμου των συντάξεων που είναι λίγο, όχι έτσι. Λίγο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει ένας άνθρωπος από το μηδέν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να μπορέσει να δώσει αποτέλεσμα. Πάντως τα επιμελητήρια είπαν ότι, ξέρετε, κινείται σε θετική κατεύθυνση όλη αυτή η κατάσταση, δηλαδή με το νομοσχέδιο του ΕΦΚΑ. Όπως έβλεπα από νωρίς το πρωί τις σχετικές δηλώσεις, και μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, από τη μία η αντιπαράθεση, από τη μία η δική σας, αν θέλετε, οι δικές σας επισημάνσεις, που είναι πολύ καλό να υπάρχουν, και από την άλλη την ικανοποίηση της επιμελητηριακής κοινότητας από τις διατάξεις του νομοσχεδίου για τον εξεχρονισμό του ΕΦΚΑ, που εξέφρασε, λέει, με επιστολή του προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων της χώρας, ο κ. Μασούτης. Ήταν η μοναδική στην ακρόαση φορέων τα επιμελητήρια, και γι' αυτό κρίθηκαν και θα κριθούν
για την τοποθέτησή τους. Η μοναδική στην ακόραση φορέων είναι η ειδική επιτροπή από τους 18 φορείς που είχαν κληθεί, την Επιτροπή της Βουλής, που συμφώνησαν εν μέρη με το νομοσχέδιο όσον αφορά την αξιοποίηση επιστημονικού προσωπικού. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο για τις πρώτες πληροφορίες. Καλημέρα σας.